Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Για μία ακόμη φορά γίναμε μάρτυρες σε ένα προδιαγεγραμμένο και διαχρονικό έγκλημα, στο οποίο οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες. Γιατί στο όνομα να μην χαθούν ζωές, και σωστό είναι αυτό ότι δεν πρέπει να χαθούν ανθρώπινες ζωές, καταστρέψατε όμως τις ζωές χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων λαϊκών οικογενειών. Και ευτυχώς στο όνομα της εκένωσης. Και ευτυχώς που υπήρξε και η απειθαρχία σε μια σειρά περιοχές, ούτως ώστε μειώθηκαν οι ζημιές στις οικίες, οι οποίες θα είχαν διρομολογηθεί με αυτή τη λογική της εκένωσης. Βεβαίως η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από την κλιματική αλλαγή. Όμως εφόσον υπάρχει αυτό, τότε τι πρόσθετα μέτρα πήρε η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή? Τίποτα. Συνέχισε την πεπατημένη των προηγούμενων κυβερνήσεων. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις έχουν συνδιαμορφώσει αυτή την κατάσταση. Και ποια είναι οι βασικοί άξονες, οι βασικές αιτίες των καταστροφικών επιπτώσεων από φυσικά φαινόμενα, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι φωτιές όπως στην προκειμένη περίπτωση τη σεισμή? Στη συγκεκριμένη περίπτωση των φωτιών έχουμε να κάνουμε με το πρώτο ζήτημα, την πρώτη αιτία, τον αντιεπιστημονικό διαχωρισμό ανάμεσα στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Και αυτό, τον αντιεπιστημονικό διαχωρισμό, τον υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις. Και του ΠΑΣΟΚ, που η κυβέρνηση Μύτη τον επέβαλε, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Πάτησαν πάνω σε αυτό το διαχωρισμό. Δεύτερο ζήτημα. Κανένα προληπτικό μέτρο για την προστασία του δάσους, ούτως ώστε να μπορούμε να μιλάμε για περιορισμό των καταστροφών από τις πυρκαγιές. Τα δάση έχουν παρατηθεί για δεκαετίες. Δεν καθαρίζονται, η καύσιμη είναι πάρα πολύ μεγάλη, η οποία συσσωρεύεται. Οι δασικές υπηρεσίες λειτουργούν υποτυπωδώς και τις περισσότερες φορές για γραφειοκρατικά ζητήματα. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, από τα 17 εκατομμύρια που ζήτησε η δασική υπηρεσία πανελλαδικά για τον καθαρισμό τους δάσους, τους χορηγήθηκαν μόνο 1,7 εκατομμύρια, δηλαδή μόνο το 10%, που και τα 17 να είχαν χορηγηθεί πάλι δεν θα φτάναν να υπάρξουν τα απαραίτητα ολοκληρωμένα προληπτικά μέτρα προστασίας του δάσους. Τρίτη λογική που υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις, η εμπορευματοποίηση του δάσους και των ορεινών όγκων, τα αιωλικά πάρκα που ξεφυτρώνουν στις βουνοκορφές της χώρας μας, οι τουριστικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στους ορεινούς όγκους, και αυτό επί της ουσίας, η λογική της εμπορευματοποίησης, αποτελεί και τον εμπριστικό μηχανισμό που διευκολύνει τα επιχειρηματικά σχέδια και συμφέροντα στους ορεινούς όγκους. Και μάλιστα η κυβέρνηση σήμερα το πάει και ένα βήμα παραπέρα όλη αυτή τη διαδικασία, μέσα από τους ιδιώτες ανάδοχους αποκατάστασης και αναδάσωσης των ορεινών όγκων. Τέταρτο ζήτημα, αυτό το οποίο ονομάζει επιτελικό κράτος, η κυβέρνηση ό,τι επέτυχε, η αξιωματική αντιπολίτευση ό,τι επέτυχε, είναι το αστικό κράτος. Το αστικό κράτος που διαχρονικά αναδεικνύεται πολύ ικανό στο να εφαρμόσει μια σκληρά αντιλαϊκή πολιτική, να χτυπήσει το εργατικό και λαϊκό κίνημα και ταυτόχρονα εμφανίζεται πολύ ανίκανο όταν πρόκειται να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή. Πέμπτον, η λογική του κόστους ωφέλους. Μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί τον διαχρονικό κόφτη όλων των έργων τα οποία σχετίζονται με την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Είτε είναι έργα αντιπυρικής προστασίας, είτε είναι έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, είτε αντισεισμικής προστασίας. Και έκτον, οι τεράστιες ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό και επίγεια μέσα στην πυροσβεστική υπηρεσία, στις δασικές υπηρεσίες. Δεύτερο ζήτημα, όσον αφορά την αποκατάσταση. Όλες οι κυβερνήσεις από τις ζημιές, όλες οι κυβερνήσεις έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο το οποίο δημιουργεί αλλεπάλληλους κόφτες και εξαιρέσεις για τις αποζημιώσεις. Γιατί κανείς δεν αποδέχεται την πλήρη αποζημίωση του 100% των καταστροφών που έχουν πάθει χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, για το σπίτια που καταστράφηκαν ολοσχερώς, μόνο το 80% θα αποζημιωθεί. Το υπόλοιπο 20% μέσα από το δανεισμό των τραπεζικών
Ή η δεύτερη κατοικία, για παράδειγμα, που στις περισσότερες περιπτώσεις στα χωριά είναι πατρογονική στέγη, θα αποζημιωθεί εφόσον έχει πάθει καταστροφή. Ή εξαιρείται της αποζημίωσης η δευτερεύουσα κατοικία. Τρίτο ζήτημα. Οι κόφτες αυτοί οι οποίοι έχουν επευληθεί, ιδιαίτερα για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, είναι αλλεπάλληλοι. Και από αυτή την άποψη είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες οι οποίοι δεν θα αποζημιωθούν. Το διατήρησε και το εφάρμοσε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόν τον κόφτη. Τέταρτο ζήτημα, η απώλεια του εισοδήματος, που σε πολλές περιπτώσεις θα είναι μακροχρόνια αυτή η απώλεια του εισοδήματος. Για παράδειγμα, οι κτηνοτρόφοι μέχρι να μπορέσουν να βοσκήσουν τα πρόβατά τους και να επιτραπεί η ελεύθερη βόσκηση, έχουν ανάγκη από ζωοτροφές, που σε άλλη περίπτωση δεν τις είχαν. Ποιος θα καλύψει την απώλεια του εισοδήματος για την αγορά των ζωοτροφών? Ή οι καλλιεργητές, που έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση. Για παράδειγμα, ένας μεσαίος ελαιοκαλλιεργητής με 15 στρέμματα, δηλαδή 300 περίπου ελιές, θα πάρει αποζημίωση για το 2001 ως απώλεια εισοδήματος 2.500 ευρώ. Και για τα επόμενα 4 χρόνια, για την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου 13.500 ευρώ. Δηλαδή συνολικά 16.000 ευρώ. Όταν θα χρειαστεί να δώσει 5.000 ευρώ τα επόμενα 4 χρόνια για την ασφαλιστική του κάλυψη. Δηλαδή θα ζήσει με 10.000 ευρώ για 4 χρόνια, ούτε 3.000 ευρώ το χρόνο. Και αυτά θα είναι χρήματα που θα πρέπει να πάνε για την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου. Πώς θα ζήσει αυτός ο κόσμος? Θα μπορέσει να ξανακαλλιεργήσει? Και τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά για τα αλλιοτρίβια και για μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία ακούστηκαν και από την εισηγητριά μας. Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές, η κυβέρνηση προχώρησε μια κοροϊδία. Την εξάμηνη αναστολή, λέει, των ασφαλιστικών εισφορών για τους αγρότες και τους επαγγελματίες. Ενώ θα έπρεπε το κράτος να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών και των επαγγελματοβιοτεχνών, έως ότου επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία. Για τα αντιπλημμυρικά έργα και το συνολικό σχεδιασμό, έχει υποθεί και αυτό και τις τεράστια ζητήματα που εμφανίζονται για να μην έχουμε καταστροφές από τις πλημμύρες στις πυρόπληκτες περιοχές. Όλο αυτή η κυβερνητική πολιτική θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στο να εγκαταλειφθούν μια σειρά παραγωγικές δραστηριότητες, να φύγει ο κόσμος από τον ύπαιθρο για να συγκεντρωθεί η γη σε όλο και λιγότερα χέρια. Για να αλλάξει χέρια η γη και να αλλάξει χρήση η γη. Γιατί πάνω από τις καμένες εκτάσεις ήδη ετοιμάζουν τα επενδυτικά του σχέδια τα γεράκια. Άλλωστε, τα σχέδια ανασυγκρότησης, όπου υπάρχουν και όπου έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια, δεν είναι τίποτα άλλο παρά σχέδια ανασυγκρότησης που εξυπηρετούν την κερδοφορία την καπιταλιστική και είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Από αυτή την άποψη, και επειδή υπάρχει εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια από όλες αυτές τις καταστροφές, πρέπει η υπόθεση της αποκατάστασης των καταστροφών από τις πυρκαγιές να γίνει λαϊκή υπόθεση. Δηλαδή να την πάρουν ήδη οι πυρόπληκτοι στα χέρια τους και να διεκδικήσουν την πλήρη αποζημίωση των καταστροφών των οποίων πάθανε, την πλήρη αποκατάσταση του χαμένου εισοδήματός του για όσο διαρκεί η συγκεκριμένη κατάσταση. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, είναι φανερό ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει και τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Ευχαριστώ πολύ.